Τον κύριο Μάρκο Μπόλαρη, Υπουργέ μου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Διορθώνω ότι δεν είμαι εν ενεργεία βουλευτής. Α, δεν είσαι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, την άλλη φορά. Να είμαστε γεροί. Να είμαστε γεροί. Αυτά τα αποφασίζει ο κόσμος. Ωραία. Εγώ έτσι τελείως είμαι γνώμων στον κόσμο, γιατί με ψήφισε τόσες φορές για να είμαι στη Βουλή. Μάλιστα. Πολύ δυναμική και πολύ καυστική η παρέμβασή σας μέσω των ηλεκτρονικών γραμμών. Μέσω του Facebook. Ναι. Και του Facebook. Η ανάρτηση που κάνατε για τον κύριο Μαρινάκη, έτσι δεν είναι? Θέλω να σας πω ότι η ανάρτηση μπορεί να είναι αυστηρή, αλλά είναι δίκαιη. Και θέλω να σας θυμίσω ότι στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου είχα κάνει επισημάνσεις και είπα ότι έτσι όπως εξελίσσεται η δουλειά, η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί μπροστά σε φαινόμενα ιδιότυπου μπερλουσκονισμού. Και αναφερόμουν στις σχέσεις Μαρινάκη με τον σημερινό Πρωθυπουργό και στην βουλημική διάθεση του Προέδρου του Ολυμπιακού να παρεμβαίνει στα πολιτικά και να καθοδηγεί, εκμεταλλευόμενος την κουμπαριά. Την κουμπαριά με αυτά, την λοιπόν, είναι, αυτά με την οικογένεια. Αυτά λοιπόν είναι επικίνδυνα πράγματα. Ο Μπερλουσκόνη μέσα από τις ατελείωτες παρεμβάσεις εξαθλίωσε και εξευτέλισε ένα σοβαρό κράτος όπως η Ιταλία, και είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν λαός, πέρα από τα κόμματα, να καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα φαινόμενα της εξαθλίωσης στον χώρο του αθλητισμού και της μεταφοράς της εξαθλίωσης στον χώρο της πολιτικής στην Ελλάδα πρέπει να τα εμποδίσουμε και πρέπει να τα απαγορεύσουμε. Όταν λοιπόν ένας που έχει αυτές τις ιδιότητες, είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού, είναι πρόεδρος της ΑΣΠΑΕ, είναι μεγαλοεπιχειρηματίας, παρεμβαίνει και αγοράζει ό,τι πουλείται στο χώρο της ενημέρωσης ώστε να αποκτήσει τεράστια ισχύ και να επιβάλλεται δι' αυτής της ισχύος στην κυβέρνηση. Όταν λοιπόν αυτός βγαίνει σε μια διαδικασία που είχε διεθνή χαρακτηριστικά, είχαν έρθει οι επικεφαλείς του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου στην Αθήνα για συνεννόηση, και αντί να πάρει μέρος με διάθεση συνεννόησης υπέρ του ποδοσφαίρου, υπέρ του αθλήματος, υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της δικαιοσύνης, βγαίνει και βρίζει με άθλιο τρόπο έναν συνάδελφό του, θα μπορούσα να πω, αφού είναι πρόεδρος, αφού έχει τον έλεγχο μιας άλλης μεγάλης ομάδας, άσχετα αν είναι ανταγωνιστικής, τότε η ανακοίνωση η οποία πρέπει να υπάρχει, όχι απλά χάριν της προστασίας του Προέδρου του ΠΑΟΚ, όχι χάριν απλά της προστασίας του ποδοσφαίρου και του πρωταθλήματος, αλλά χάριν προστασίας της δημοκρατίας, της σωστής λειτουργίας δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, γιατί αυτός που μιλά είναι υπόδικος για κακουργηματικές πράξεις. Αυτός λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυστηρή δικαιοσύνη. Κύριε Υπουργέ, εκεί στοχεύει η ανακοίνωση, η οποία όπως είπατε προηγουμένως αφορά το σύνολο των Ρωμιών, του οικουμενικού ελληνισμού. Η ύβρις δεν ήταν προσωπική. Είχε πολύ ευρύτερες διαστάσεις και μας πόνεσε. Γι' αυτό και υπήρξε αυτή η αυστηρή αλλά δικαιότατη ανακοίνωση. Εκτός αυτού, σε ένα χρονικό έτος, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, Υπουργέ, κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα. Έχουμε πολλά προβλήματα, η ανεργία είναι στο πικ της, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει στεναχώρια μεγάλη από τον κόσμο, και σε μια τέτοια χρονική στιγμή, από τη στιγμή που τα σύνορά μας είναι μπάτε σκύλοι και αλέστε, λόγω και της ιδιομορφίας των σύνορων μας και της θάλασσας που έχουμε, με αποτέλεσμα να μπαίνει οι άνθρωποι αυτοί, οι δυστυχισμένοι άνθρωποι, αλλά που δημιουργούν τόσα προβλήματα,
Και όλα αυτά τα προβλήματα με τους Τούρκους, με τις γεωτρήσεις, με τα αέρια, με τα πετρέλαια, όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, επιτρέπεται από έναν πρόεδρο ενός μεγάλου σωματείου που ελέγχει, όπως είπαμε, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, site, να κάθεται και να κάνει τέτοια και να στολίζει με τέτοια κοσμητικά επίθετα έναν άνθρωπο που έχει έρθει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και θεωρείται σήμερα ο μεγαλύτερος ευεργέτης της Μακεδονίας και της Θράκης, με τις αυτές που κάνει συνέχεια με τα χρήματα που ρίχνει, με τις επενδύσεις που κάνει, με τα εργοστάσια που ανοίγει, με τα ξενοδοχεία που φτιάχνει, και κάθεται και σε μια τέτοια στιγμή, όπως είναι οι δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, να ρίχνει δηλητήριο στην νεολαία, να εξάπτει την τρέλα του φανατικού και να δημιουργεί προβλήματα βορρά-νότου σε μια κατάσταση τέτοια δύσκολη που περνάμε. Δεν πρέπει κάποιος να τον τραβήξει ταυτί, κάποιος να τον συνετίσει, κάποιος να τον συνεφέρει. Κοίταξε, κύριε Συρίγου, είπα προηγουμένως ότι η ανακοίνωση η οποία βγήκε δεν αφορά μόνον Σαββίδη, ΠΑΟΚ, Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, αφορά τη δημοκρατία. Ιδιαίτερα τη δικαιοσύνη. Αν κάποιος πρέπει να το συνετίσει, αυτός πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα η δικαιοσύνη, για να σπεύσει και να βγάλει τις αποφάσεις στις οποίες είναι υπόδικος, για να ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία. Και το δεύτερο, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι να ξεκαθαρίσει μαζί του τις θέσεις του, το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν γιατί έκανε κάποιον κουμπάρο, αλλά όταν ο κουμπάρος είναι υπόδικος για ναρκωτικά και ακολουθεί μια επιθετική πολιτική με την αγορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να καλύψει τον εαυτό του στα μεγάλα ανοίγματα που έχει, τότε οι πολιτικοί οφείλουν να πάρουν αποστάσεις και να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Γι' αυτό είναι μείζον το ζήτημα. Και γι' αυτό σας υπογράμμισα ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που τις περιγράψατε με τίτλους, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές εκείνο που θέλει ο λαός είναι να έχουμε ενότητα. Και την ενότητα πρέπει να την καλλιεργούμε και στο επίπεδο της πολιτικής, φυσικά και στο επίπεδο του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι για να ενώνει τον κόσμο και όχι να διχάζει, γιατί έτσι είναι τα συμφέροντα κάποιου που έχει ως είδωλο και μιμείται τον Μπερλουσκόνη. Μάλιστα. Λοιπόν, φυσικά και έχουμε ανταγωνισμό με τις ομάδες. Φυσικά και ο καθένας θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Αλλά δεν θέλει να την κερδίσει βρίζοντας, απαξιώνοντας, εξοντώνοντας. Λοιπόν, και όσον αφορά τις αναφορές τις οποίες κάνατε, θέλω να σας πω, επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για το μεταναστευτικό και είδατε ότι αυτές τις μέρες πάλι τα νησιά ήταν σε κινητοποιήσεις, γιατί η κατάσταση εκεί φτάνει σε επίπεδα μη ελεγχόμενα. Θέλω να πω, επειδή μας ακούει και πολλοί κόσμος και τους ευχαριστώ πολύ που μας κάνουν την τιμή Κυριακή μεσημέρι να μας ακούν, να μην είμαστε αφελείς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται εκεί και θαλασσοπνίγονται για να περάσουν από τη Μικρασία στα νησιά μας. Το σύστημα Ερντογάν τους στέλνει. Να είμαστε σοβαροί και να ξέρουμε. Και θα πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι αυτή η διαχείριση γίνεται με βάση μια λάθος συμφωνία που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και την οποία πρέπει να την αλλάξουμε. Χρειαζόμαστε αποφασιστική πολιτική για να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα ζητήματα, διότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον οποίο τον φέρνουν στις ακτές του Αιγαίου, δεν έρχεται στις ακτές του Αιγαίου, δεν είναι απλά μόνο πρόσφυγες και οικονομικοί μετανάστες, έχει και άλλες κατηγορίες. Έτσι, βλέπετε τώρα, αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη, στη Λιβύη, ο Ερντογάν στέλνει με τα αεροπλάνα τζιχαντιστές για να πάρουν μέρος και να στηρίξουν τους φιλότροπους της Τρίπολης. Ναι. Η διακίνηση δηλαδή ανθρώπων και πολεμιστών και φανατικών και μαχητών γίνεται από αυτόν ο οποίος κόβει τα χαρτιά και τα μοιράζει. Να είμαστε σοβαροί και να είμαστε έξυπνοι και προσεκτικοί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, Υπουργέ μου,
στο ότι όλος αυτός τον καιρό, όλο αυτό τον καιρό που γίνονται όλα αυτά που γίνονται, με αυτή τη δυναμική που βγαίνει προς τα έξω ο κύριος Μαρινάκης, με το ότι έχει βάλει ανθρώπους να γράφουν και να λένε συνέχεια μέρα νύχτα ότι κάτι φταίει, ότι η διατησία μας φταίει, ότι δεν είναι δίκαιο το πρωτάθλημα, να φανατίζει την κοινωνία, να διχάζει τον κόσμο, και σε μια περίπτωση σαν για αυτή τώρα που απαξίωσε έναν άνθρωπο που η Μακεδονία το θεωρεί ευεργέτη της, βγήκανε μόνο δύο πολιτικοί. Ποια είναι, Χρήστο, μια κυρία που βγήκε ακόμα και έκανε μια ανάρτηση? Ήτανε η Ολυμπία Τελιζωρίου, η βουλευτήνα της Καστοριάς. Της Καστοριάς, ναι. Η βουλευτήνα και ο πρώην βουλευτής και υπουργός ο κύριος Μπόλαρης. Και λέω εγώ, όλοι αυτοί που ευεργητηθήκανε από την κοινωνία της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης, ο δήμαρχος, ο νομάρχης, οι ευρωβουλευτές, ο Θοδωρής, ο Ζαγοράκης, πού είναι ο Καλαφάτης, ο Σταύρος, που προέρχονται μέσα από τις τάξεις του κόσμου. Όχι, εγώ το λέω, υπουργέ μου, εγώ το λέω, η εκπομπή το λέει. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Θέλω να σας πω το εξής. Ήμουν πριν από 1,5 χρόνο σε μία τελετή, μπορεί και 2 χρόνια, σε μία τελετή που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ναι. Ήταν η μέρα που ξεκίνησε η έδρα για... Το Παμποντιακό Σπουδών, της, των Ποντιακών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν, και του καταθέτω αυτό για όλους αυτούς τους άθλιους που δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η ευρύτητα που έχει η Ρωμιοσύνη, ποια είναι η ευρύτητα που έχει ο Οικουμενικός Ελληνισμός. Εκεί λοιπόν άκουσα μια συγκλονιστική παρέμβαση, την οποία έκανε αυτός ο οποίος πλήρωσε και πληρώνει για να λειτουργεί η έδρα των Ποντιακών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και αναφέρομαι στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη. Ήταν μια συγκλονιστική τοποθέτησή του, η οποία έγινε στη μητρική του γλώσσα, δηλαδή Ολυακά. Στην ελληνική. Στην ελληνική, κύριε Συρίου. Η ελληνική γλώσσα έχει διάφορες εκδοχές. Αλλιώς μιλούνε στα Σφακιά και αλλιώς μιλούνε στο Κολωνάκι. Αλλιώς μιλούνε στο Μέτσοβο και στα Άγραφα και αλλιώς μιλούνε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Αλλιώς μιλούν οι Κωνσταντινοπολίτες, αλλιώς μιλούν στην Τραπεζούντα και αλλιώς μιλούν στην Κρυμαία και στη Μαριούπολη. Όποιος λοιπόν δεν καταλαβαίνει ότι όλο αυτό είναι ελληνική γλώσσα και αυτός είναι ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας, όποιος δεν ξέρει αρχαία ελληνικά για να καταλάβει ποια είναι η λαλιά της Τραπεζούντας, τότε μπορεί να μιλά με αθλειότητα για Ρώσους. Εγώ λοιπόν άκουσα μια συγκλονιστική ομιλία και σας προκαλώ αυτή την ομιλία, από αυτήν την τοποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, να την παίξετε στο ραδιόφωνο, να την ακούσει ο κόσμος. Αμέσως μετά που θα τελειώσουμε τη δική μας τη συνομιλία, για να ακούσει ο κόσμος αμέσως, ναι. Ελληνική λαλιά απευθείας από την αρχαία ελληνική γλώσσα, εκπληκτική γλώσσα, για να καταλάβουμε τι λέμε. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι επειδή το ιδίωμα των Αθηνών επικράτησε, ότι αυτά είναι τα ελληνικά. Δεν είναι αυτά. Και στη Μαριούπολη μιλούν ελληνικά. Και αν προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε με έναν ο οποίος μεγαλώνει στο Κολωνάκι, και δεν θα τα καταλάβει. Αλλά ούτε και τους Φακιανούς που είναι πάνω στα όρια, στα λευκά όρια, θα τους καταλάβει. Ούτε και τους υπερήφανους υπηρώτες θα τους καταλάβει. Αυτός είναι ο πλούτος της γλώσσας. Για να μπορούμε να συνοηθούμε με βάση την ευρύτητα που έχει στους αιώνες, στην ιστορία, στη γεωγραφία, στον κόσμο, η Ελλάδα. Η Ρωμιοσύνη, ο Ελληνισμός. Ανακοινώσεις και αναρτήσεις στον ηλεκτρονικό τύπο από όλα τα μέρη και τα μήκη και τα πλάτη της γης.
έρχονται και από ό,τι δείχνει κακό μπελά πρέπει να βάλε μέσα στους Πόντιους. Είσαι Πόντιος κύριε Μπόλαρη? Όχι. Δεν είσαι Πόντιος. Με τους Πόντιους γενικά κακό μπελά, ναι. Χρήστο Γιωβάνογλου έβαλε, ναι. Όπως το είπα, ο Μαρινάκης. Όπως το είπα, η προσβολή απευθύνθηκε εκεί. Δεν αφορά μόνον τους καταγόμενους από την τραπεζούντα. Δεν είναι μόνον αυτή. Είναι, πρόσβαλε όλο τον κόσμο. Κάτι να κλείσουμε, Υπουργέ μου, θέλεις να συμπληρώσεις? Ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί με καλέσατε. Να είστε. Ήθελα να σας πω ότι αυτή τη δύσκολη στιγμή, εκείνο που έχει σημασία είναι να κρατούμε σοβαρότητα, να είμαστε υπεύθυνοι, να κάνουμε σωστή ιεράρχηση, και η σωστή ιεράρχηση δείχνει ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε απειλές, σε μια επιθετική στρατηγική από πλευράς του Ερντογάν, και ότι θα πρέπει να είμαστε σοβαροί για να μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε την ώρα που θα χρειαστεί. Χριστάτη... Και να έχουμε νύχια για να ξεθούμε. Εντάξει, να έχουμε νύχια για να ξεθούμε. Και τα νύχια δεν είναι άλλο από αμυντικός εξοπλισμός, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο. Όχι μόνο. Και πολιτικές, και συμμαχίες, και φιλίες, και πάνω απ' όλα όχι διχασμό στον Έλληνα. Όχι διχασμό του λαού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Να είστε καλά, Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Συρίγου, ευχαριστώ. Να είστε καλά, αμέσως. Σε όλους τους ακροατές σας και επιτυχίες στο ραδιόφωνο.